Κάποιοι θέλουν να χτυπήσουν την Ελλάδα και να την υποτάξουν. Η ουσία είναι πια ότι πιστεύω ότι ο κύριος Σόιμπλε με ένα 3% που κατέχει στην παγκόσμια οικονομία, έχοντας ουσιαστικά προσπαθήσει να περάσει ότι η Ευρώπη είναι δικό του μαγαζί, άρα εκπροσωπεί το σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παίζει με τους μεγάλους. Αυτό είναι μια προσωπική του επιλογή, την οποία την ακολουθούν αρκετές χώρες του Βορρά και δεν ενδιαφέρονται καν τι γίνεται εδώ στο Νότο. Δεν είναι μια ένωση κρατών που είπε ποτέ κανείς ότι θα την διατάσει την οικονομία της ο Υπουργός Οικονομικός της Γερμανίας. Είχα παρεξηγηθεί με μια δήλωση που είχα κάνει πριν από 15 μέρες, που είπα ότι αν δεν σταθεροποιηθεί η Ελλάδα, θα περάσουν πρόσφυγες, θα περάσουν και τζιχαντιστές στην Ευρώπη. Όταν εγώ δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω τους πρόσφυγες από τους μη πρόσφυγες, γιατί δεν έχω τις υποδομές που πρέπει να πάρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα το κάνω? Μακάρι να είχα λεφτά και να μπορούσα να κάνω γραφεία με 30 ανθρώπους στη Μυτιλίνη και μέσα σε 2 ώρες να έχουν βγει 900 οι οποίοι περάσανε χθες και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι 850 είναι πρόσφυγες, πρέπει να έχουν την ασφάλεια που πρέπει να τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δυνατότητα με τα χαρτιά τους να πάνε σε μια άλλη χώρα, και οι 50 είναι περίεργοι τύποι, εκ των οποίων πιθανώς οι 10 να έχουν σκοπό να διαδώσουν τις αρχές του ίσης στην Δύση. Η παρουσία μας στην κυβέρνηση έχει δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο να βγουν και να πούν ότι ο Τσίπρας είναι τρομοκράτης, ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής, θα τους πάρει τα σπίτια, θα τους πάρει τα κεφάλια κονσερβοκούτια κτλ. Και πιθανώς θεωρούν ότι αν χτυπήσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, θα ανατραπεί η κυβέρνηση αυτή και θα αναγκάσουν το ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστεί με ένα κόμμα το οποίο ελέγχουν απόλυτα. Δεν υπάρχει θέμα λοιπόν αναντιστοιχίας της Λαϊκής Βούλησης με την εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου. Θέμα για εκλογές, επειδή πρέπει να πάρουμε φρέσκια λαϊκή εντολή, δεν υφίσταται. Ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα σε περίπτωση, παραδείγματος χάρη, που παραβιαστεί η Ευρωπαϊκή Συνθήκη και πούνε κάποιοι ότι θα ακολουθήσουμε το Σόιμπλε και θα πρέπει να βγάλουμε την Ελλάδα παράτυπα, παράνομα από την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωζώνη, πιθανώς τότε να χρειαστεί να γίνει κάποιο δημοψήφισμα. Αλλά αυτή τη στιγμή ο λαός είναι μαζί μας. Ο κύριος Βαρουφάκης πολύ σωστά είπε από την πρώτη στιγμή ότι τη δόση αυτή που θα να πάρουμε αμέσως δεν τη θέλουμε, και θέλουμε μια ενδιάμεση συμφωνία, την οποία την κάναμε την 20η Φεβρουαρίου.